προσωπία της λαϊκής εισπύρωσης και δημοτικοί σύμβουλοι βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ σε μια βιοτεχνική περιοχή του Ρέντι οι δρόμοι είναι ήδη πλημμυρισμένοι πριν δυναμώσει η γιορτή. Έχουμε αρκετούς εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από το χώρο εργασία. Πραγματικά φαίνεται η έλλειψη αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης και είναι πραγματικά ανάγκη να διεκδικηθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την θωράκιση της πόλης και από πλημμυρικά φαινόμενα. Να πούμε ότι πραγματικά δυνάμεις της λαϊκής εισπύρωσης του ψηφοδελτίου του Κομμουνιστικού Κόμματος αυτή τη στιγμή έχουν διαταχθεί σε διάφορα σημεία της πόλης για να ελέγξουν και την κατάσταση, αλλά κυρίως αν χρειαστεί να βοηθήσουν διάφορους συμπολίτες μας. Σε πάρα πολλά σημεία της πόλης, κυρίως στην περιοχή του Ρέντι, έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Υπάρχουν πληροφορίες για πλημμυρισμένα σχολεία, υπάρχουν πληροφορίες για πλημμυρισμένα σπίτια και πιλωτές. Και πραγματικά φαίνεται η αναγκαιότητα. Έχουμε διακοπή του ρεύματος στη μισή περιοχή σχεδόν του Ρέντι. Και πραγματικά εδώ πέρα η λαϊκή αυτενέργεια είναι αυτή που πρέπει και σε αυτές τις συνθήκες να δράσει. Γιατί πραγματικά ο λαός είναι αυτός που μπορεί να σώσει και να προστατεύσει τον ίδιο τον λαό. Είμαστε εδώ στο Ρέντι, ένα κλιμάκιο της Λαϊκής Εισπύρωσης και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν είμαστε στην καιρή βροχή ακόμα. Φοβόμαστε ότι αν αυτό το πράγμα εξελιχθεί, οι εικόνες που τα βλέπουμε θα είναι πραγματικά ακόμα πιο άσχημες, πολύ πιο άσχημες. Και επειδή συνέχεια ακούμε για την κλιματική αλλαγή, αυτές οι καταστάσεις και πολύ χειρότερες είναι χρόνο και χρόνο. Που δείχνει πραγματικά την έλλειψη πραγματικής πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικών έργων στην προκειμένη περίπτωση και από την κυβέρνηση κεντρικά και από την περιφέρεια και έλλειψη διεκδίκηση από τους Δήμους, από το Δήμο για να ανακουφιστεί πραγματικά η περιοχή. Εμείς, όταν λέμε ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι αυτά τα έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης και για τις πυρκαγιές που περάσαμε το καλοκαίρι, ενώ όμως τα κονδύλια πρώτα απ' όλα πρέπει να στρέφονται σε αυτό. Και βέβαια επειδή τα διαστήματα είναι μικρά, αλλά οι συνέπειες που αφήνουν το πίσω τους πολλές φορές τραγωδίες είναι πολύ μεγάλες. Θεωρούμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί το κίνημα για την διεκδίκηση αυτών ακριβώς των στόχων στις πόλεις μας, στη ζωή των ανθρώπων.